Μπαίνω με χαλί τα 10 καλύτερα γκολ της αγωνιστικής. Ή έχει πέσει διακοπή στο κανάλι, έχει πέσει μαύρο και παίζει ένα άσχετο μπιτάκι. Και όσοι, δηλαδή, ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Αυτά ξέρεις, άμα κολλήσει Βενόλα, καταλαβαίνεις ότι γίνει κάτι, ας πούμε. Ή είναι αυτό το πράγμα. Πώς και ώρα πάει αυτό. Και πρόσεξε, λέει deep house. Δηλαδή, deep κατά deep. Δηλαδή, είτε είσαι στο σπίτι, είτε δεν είσαι, είτε έχεις σπίτι, είτε δεν έχεις. Deep house. Βαθιά σπιτωμένος, δηλαδή. Αυτό. Έτσι θα πάει. Πιστεύεις θα μιλήσει κάποιος? Να πει. Let me see your hands up in the air. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Με αυτά τα χαλιά δεν μπορώ να βάζω τη δική μου φωνή. Το καταλαβαίνεις, δηλαδή πρέπει να έχω μια άλλη φωνή. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή αφιέρωμα στην Deep and Progressive Music. Όσο ο Χρήστος και όσοι προσπαθεί να φτιάξει το Winamp και να βάλουμε τα κλαρίνα. Θα πάμε σε λίγο στις γραμμές. Ευχαριστούμε για το σινιάλο τους φίλους απέναντι. Έχει λόγια, ξαναρωτάω. Αυτό που έβαλες, έχει? Όχι, έτσι πάει. Φίλε, σαν τον καρό το στίχο δεν έχει. Γαμ, το στίχος. Σε ταξιδεύει. Μια άλλη άσχετη ερώτηση. Αυτό που κάνεις εσύ τώρα, πιστεύεις ότι εγώ υπήρχε περίπτωση να το κάνω αν δεν ήσουν απ' έξω? Όχι, φίλε. Δεν έχει. Έπρεπε να δεις προχθές το βράδυ στο μάτς του Europa. Μάλλον όχι Europa, προκριματικά Champions League. Να το διορθώσω. Τηλέφωνα, κονσόλες, αυτά. Τα πάντα. Πάμε στην γραμμούλα να περιμένει ο άνθρωπος. Ναι. Ποιος? Αυτός! 2-1. Καλώς. Μπράβο! Δημητράκη. Τι κάνεις, Κωστάκη μου? Αδερφέ μου, προετοιμάζεσαι σήμερα να παίξεις με αυτή την ομάδα με το περίεργο το όνομα? Είσαι έτοιμος, είσαι αισιόδοξος? Σήμερα δεν παίζεις? Είμαι πολύ αγχωμένος. Αγχωμένος? Έλα ρε τώρα. Βεβαίως. Άρης είσαι, φίλε, γιατί είσαι αγχωμένος? Είμαι πολύ αγχωμένος γιατί αυτή η ομάδα είναι και εδώ και 4 χρόνια ίδιο ρόστερο, όπως έλεγες και εσύ το πρωί. Μια ομάδα, μια ψυχή. Μάλιστα. Ένα προπονητή 4 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι όμως για μέτρημα για να ανησυχείς, το μόνο με την υποτιμήσεις. Μην νομίζεις ότι θα κερδίσει μόνο με τις φανέλες. Αυτό φοβάμαι, να μην υποτιμηθεί. Όχι, τέτοια λάθη δεν πρέπει να γίνονται. Αυτά τα έχουμε πει. Δεν... Παρ' όλα αυτά ήθελα να πω συγχαρητήρια στην ομάδα σου, στον ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστώ. Έκανε γνωστή τη Θεσσαλονίκη σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια. Μεγάλη πρόκριση, αδερφέ. Μεγάλη πρόκριση. Μεγάλη. Ναι, συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, Δημόπουλε. Είσαι πάντα πολύ ωραίος, φίλε. Είσαι αριανός που είσαι στην παρέα μας, είσαι φιλαράκι και μακάρι να τα. Ναι, δεν είμαι από τους... Κοίταξε, εγώ 50 χρονών είμαι. Εντάξει, έχω ζήσει μαζί με παοξίδες πολλά. Εντάξει, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Με τους λογικούς, τους normal, δεν έχουμε κανένα θέμα. Κάτσε λίγο να σε ντύσω. Περίμενα να σε ντύσω γιατί θα κρυώσεις. Ναι, ευχαριστώ. Πάρ' το χαλάκι σου. Μοκετίτσα, μπορείς να βγάλεις και την κάλτσα, μα θέλεις, σου γαργαλάει την πατούσα. Παχή, παχή, φίλες και φίλοι, το έφερα από το Κουρδιστάν. Κοιτάξτε τη μουχάρα. Κοιτάξτε το κέντημά του, το κεραμιδοκόκκινο. Το μουσταρδί, το τσιρλί, το χρώμα. 7.000 κόμπι και ντυμένη στο χέρι. Το έφερα στην πλάτη, Ρουφιάνα. Κωστή, από Δευτέρα με επιτρέπεις να παίρνω το πρωί? Μου επιτρέπεις? Μόλις τελειώνει τη δουλειά. Επιβάλλεται, αδερφέ, να παίρνεις. Επειδή εγώ είμαι βραδινός, και σχολάω κατά τις 7.30 ώρα. Θα παίρνεις το πρωί, είστε η παρέα μας, έτσι κι αλλιώς, είπαμε. Είσαι και εσύ ζουμουσάκι. Θα παίρνεις να τα λέμε το πρωί. Αφού τελειώνουμε τώρα με τις μεσημβρινές, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα πλέον, έτσι. Αλλά... Ναι, γιατί το ξέρω. Ναι, έχω θέμα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ομάδες τις ελληνικές και στον Όφη και στον Άρη. Βεβαίως. Σήμερα. Βεβαίως. Να παίρνουμε βαθμούς. Βαθμούς. Να ανεβαίνει η Ελλάδα. Έτσι, να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη τουριστικό, ναι. Τουριστικό θέρετρο αθλητισμού. Έτσι. Που βγάζει παιδιά. Ωραία τα λες, αδερφέ μου. Ωραία.
Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημόπουλε. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτά. Βεβαίως. Καλή επιτυχία. Να κερδίσουν όλες οι ομάδες για να βγαίνει κατευθείαν ο ΠΑΟΚ στο Champions League χωρίς προκριματικά. Έτσι την κάναμε εμείς τόσα χρόνια, δεν κατάλαβα. Ναι, γεια σας. Ναι. Γεια και χαρά. Καλό στο φιλάρετο. Καλό στο φίλο της αρετής. Τον εχθρό της κακίας. Δηλαδή, δεν πιστεύω να έχει μείνει έστω και ένα είδος μουσικής που να μην έχει παιχτεί. Που να μην έχει παιχτεί, αφού βάλαμε και deep progressive, νομίζω ότι, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Έβαλες και σπιτικά, deep για deep, σπιτικά. Deep για deep, deep για deep. Είχα και εδώ ένα χαλάκι, λίγο κλασική μουσική, θέλεις λίγο κλασική μουσική, άκου λίγο. Δέντρου! Τώρα, αυτή που είναι ACDC, πώς το λένε, εναλλασσόμενο? Το ρεύμα. Δεν ξέρω, συνεχές είναι εναλλασσόμενο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, το ACDC δεν είμαι αυτά. Αυτά τι είναι, φυσική είναι, χημεία είναι. Αυτός, τι πάγια πληρώνει ο Μπίμπι τόσα χρόνια που έχει το θέμα. Και ο κιθαρίστας, πού θα τελειώσει το σχολείο αυτό το παλικάρι με τη σάκα. Τώρα μου θέτεις ερωτηματικά του ποιος, αλλά δεν θα σου το πω. Ναι, βέβαια, βέβαια. Για πες λοιπόν, αλλά φιλάρετε. Σίγουρα όμως, επειδή δεν είναι άλλος ο χρόνος και επειδή έτυχε τώρα να είναι μεσημέρι. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη σου κάποιον Στέφανο Ξενάκη. Στέφανο Ξενάκη. Όχι. Λοιπόν, Στέφανος Ξενάκης, υπάρχει τον Έμπορο. Ναι. Και υπάρχει και το Δώρο που ήταν το πρώτο του βιβλίο πριν από 2 χρόνια. Μα μάλιστα, συγγραφέας. Αυτός είναι και συγγραφέας. Δοκιμιογράφος, τι, ποιήση, τι... Το βασικό είναι ότι 70 περίπου σχολεία, δημοτικά σχολεία, έχουν παραμύθια τα οποία έχει μεταφράσει αυτός. Μπράβο του. Και θα ήταν ωραίο, αν θέλεις, ασχολήσου κιόλας να ακούσουν τα παιδιά, γιατί έχει φοβερή μεταδοτικότητα και έχει και πολύ ωραίες επιλογές. Αν όμως ακούσεις αυτό που λέει το Δώρο, το οποίο είναι το βιβλίο του και το έχει κάνει ακουστικό, δηλαδή κάθισε και το διάβασε. Α, όλο έτσι, όπως παλιά στα ραδιόφωνα που διαβάζαν ιστορίες, έτσι. Ναι, το παλιά, ναι. Μιλάμε πολύ, πολύ παλιά τώρα, έτσι. Είναι για μεγάλους βασικά και αξίζει τον κόπο. Όποτε έχεις χρόνο και έχεις λίγο διάθεση για να χαλαρώσεις, να ακούσεις έστω ένα κομμάτι από αυτό. 42 απόδοση έδινε να μιλάμε για βιβλίο στη μεσημβρινή μας συνομιλία. Έτσι ακριβώς. Σκίζουν τα δελτία τους αυτοί που λέγουν να τα πούμε για τον ΠΑΟΚ. Να λοιπόν, βιβλίο Φιλάρετος μιλάει για λογοτεχνία και παιδικά παραμύθια με τον Κωστή. 42 απόδοση, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το ωραίο της ιστορίας. Όπως... και κλείνει δυστυχώς. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είχε και μια συνέχεια. Έγινε στο μεσημεριανό happy, πώς θα γίνει τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έχω αναλαμβάνω τα παιδιά εγώ πλέον. Αυτό είναι και ο λόγος, γιατί μου λένε δεν λες το λόγο, δεν λες το λόγο. Έτσι, παιδιά, υπάρχουν υποχρεώσεις. Η σύζυγος είναι εργαζόμενη και πρέπει τα παιδιά τα αναλαμβάνουμε εμείς φέτος. Μετά το μεσημέρι. Έτσι, οπότε υπάρχει αυτό. Αυτός ο λόγος δεν έχει κάτι που να το. Έτσι, να το παλέψεις. Και λίγο να βάλεις μέσα λίγη σάλτσα. Τι, να το με φάγανε ο Μαρινάκης, ο Κούγιας, επειδή έλεγα τέτοια και με τρώνε, αλλά το πρωί. Θέλει και λίγο, αλλά το πίπερο. Δεν έχει. Γεια και χαρά. Δεν είναι. Γεια σου, φιλαρετέ μου. Γεια, γεια. Αυτή είναι, τι να σας πω, ρε παιδιά, αλλά να σας πω. Τι. Και το χάρηκα κι εγώ το μεσημέρι. Παρότι μου λένε, δεν κουράσετε, δεν κάνει. Εντάξει, ρε παιδιά, τι να κουραστώ. Δηλαδή, ο άλλος που οδηγά την ταλίκα μέσα στη νύχτα ή σκάβει να μου στα ορυχεία ή είναι όλη τη νύχτα νοσηλευτής ή είσαι γιουριτάς ή σηκώνεται από τις 3 η ώρα να ψήσει ψωμιά, τι πρέπει να μιλήσουμε εμείς για κούραση. Καθόλου. Το χάρηκα με την ψυχή μου. Ήταν μια ζώνη. Καταρχήν, ποτέ στα 22 χρόνια δεν έχω κάνει 2 εκπομπές μέσα την ίδια μέρα. Ήταν πράγμα που δεν ήθελα. Προτιμώ ο άλλος να λέει γιατί δεν κάνεις παραπάνω παρά να με βαριέται. Και δυστυχώς η περσινή χρονιά ήταν κακή, στράβωσε με κορονοϊούς, με διακοπές, με κακές πορείες στις ομάδες, δικαστήρια, αυτά και άλλο θέλαμε να κάνουμε το μεσημέρι. Αλλά η δική σας ανάγκη να μιλήσετε μας οδήγησε να είναι απλά μια συνέχεια της πρωινής, έτσι. Θέλαμε να κάνουμε καθαρά χιούμορ, καθαρά quiz, παιχνίδι, όπως πήγε μέχρι το Γενάρη. Αλλά μετά ασόψετε ο Αυγενάκης, η Μαρούπενα, οι Αρκούδιδες,
οι κορονοϊοί κτλ. Πολύ δυστυχία. Τα εθνικά θέματα, πάμε. Γεια σας. Ναι. Ναι. Γεια σας. Κώστα. Ναι, βεβαίως. Πόντιος Αλεξανδρούπολης. Έλα ρε Πόντιε, πού είσαι. Τι από γίνεται. Τη Δευτέρα είμαι από τη Δευτέρα είμαι με το τηλέφωνο στο χέρι και προσπαθώ να πιάσω γραμμή. Φτύσε με να μην με ματιάσεις. Φτύσε με να μην με ματιάσεις. Ακούς Κώστα. Ακούω αδερφέ μου. Οπότε να ξεκινήσω να πω την πρόβλεψή μου για το μάτς που της Μπενφίκα. Να πεις βεβαίως αφού περιμένεις από τη Δευτέρα θα σε ακούσουμε θα προσποιηθούμε. Βλέπω, ναι. Σκορ 2, βλέπω σκορ 2-1. Βλέπεις ε. Ναι το πρώτο γκολ το βλέπω αυτό γκολ. Αυτό γκολ. Αυτό γκολ. Ναι, ναι. Ναι. Και το δεύτερο πρέπει να το βάλει μάλλον ο Ζίβκοβιτς μετά από πάσα του. Ο Ζίβκοβιτς. Πιστεύεις ο Ζίβκοβιτς ναι. Έχει μπει από την αρχή, θα το βάλει μετά. Τι προβλέπεις. Όχι, βλέπω αλλαγή μετά το 55. Αλλαγή 57, μετά. Και θα πάει 2-1 ναι. Φίλε, μεγάλη πρόκληση θα είναι, έτσι. Πάω και σε ένα κόμμα θα φάμε τις καθυστερήσεις. Καταρχήν σε αποθεώνω. Πολύ μπροστά βλέπεις. Θέλεις βαθμό έκπληξης α, β, φοβερά έχω πέσει από τα σύννεφα, γ, είσαι εκπληκτικός μάγος, δ, πες μας 6 νούμερα για τον Τζόκερ. Μάγος, είναι η γιαγιά τα προβλέπει. Η γιαγιά, είχε πει η γιαγιά, τη φυφίκα θα την παίξεις, θα την πετάξεις έξω, είχε πει η γιαγιά. Εδώ και καιρό, να ξέρετε. Κώστα, οπότε για να κάνεις και εσύ τον προγραμματισμό σου ρε φίλε, για να μην σε τρώω το χρόνο σου, καθόλου, θα σε παίρνω Παρασκευή μεσημέρι και θα σε λέω όλες τις εβδομάδες τα πεπρασμένα. Οπότε, ναι, σε ενημερώνω για να κάνεις και εσύ τη δουλειά του πρόγραμμά σου ρε και φίλε. Και από σήμερα δεν το ήξερα. Βαφτίζεσαι Τηρεσίας. Ναι. Όχι αυτός που λέει ας είμαι μαυρισμένο στον Τηρεσία, χρωστάω και δεν με αφήνουν να πάρω τίποτα. Ο Τηρεσίας ο αυτός που έβλεπε μπροστά να πούμε. Ή Κάλχας, διάλεξε μπορεί Κάλχας. Ό,τι θες. Να σε καλά. Εύχομαι στην ομάδα μας καλή επιτυχία με τον Ατρόμητο. Βεβαίως. Μάτς αύριο, σημαντικότατο. Όποια παιδιά και να παίξουν πιστεύω ότι έχουν εμποτιστεί με το πλέον. Πολύ σωστό. Με το πνεύμα. Με το πνεύμα. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Πολύ σημαντικό. Αυτό πιστεύω μάλιστα. Και αυτό με κάνει και αισθάνομαι μια σιγουριά, μια ασφάλεια. Μάλιστα. Συμφωνώ. Όλα τα άλλα θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα τα δούμε, αδερφέ μου. Σε όλους τους φίλους. Να σε καλά. Σε φιλώ. Σε ευχαριστώ. Φιλιά στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε πολλούς εκεί. Πολλούς, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Βίχα πιάνω. Έλα, Παναγιώτη. Έλα ρε κονσόρτσιουμ. Κονσόρτσιουμ Βίχιουμ Σιρόπιουμ. Λοιπόν, ήθελα να σε πάρω από χθες που έλεγες ότι δεν μπορούσες να κοιμηθείς. Δεν μπορούσα. Δύο βραδιές, παιδιά. Είχα κάτι προβλήματα έτσι με τα νεύρα μου κτλ. Τι μετρούσες, προβατάκια, γκολ. Μετρούσα διάφορα, ναι. Προχθές ήταν η πρώτη φορά που κοιμήθηκα. Σαν μπουλάκι. Εγώ. Τέτοια ηρεμία. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ο ένας είναι λόγος στεναχώριας. Δηλαδή, να έχει κάτι στεναχωρήσει και να μην κλείνει το μάτι, επειδή όσο κουρασμένο και να είναι. Ο άλλο λόγο είναι από χαρά, όπω προχθέ. Δηλαδή, προχθέ δεν είχαμε γανιά. Είχαμε υπερένταση, φοβερό, όλο αυτό που ζήσαμε. Κατάλαβε. Βεβαίως. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Βεβαίως, σε ακούμε. Αυτό που βλέπουμε και με τον Λουτσέσκου και με τον Φερέιρα. Ναι. Ενώ έτρεχε την ελίκια στην αρχή, μετά λέμε μπράβο και μετά ενώνουμε. Όποιος δεν το αναγνωρίζει, ναι. Είναι όμως. Είναι μόνο στο ήθος του ΠΑΟΚΤΗ θα μπορούσε να κολλήσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι αντρίκιο όμως, δεν είναι ωραία συμπεριφορά. Το χαίρομαι πάρα πολύ. Φυσικά. Το χαίρομαι πάρα πολύ να διαψευτόμαστε. Να μας διαψεύδουν, έτσι. Ευχάριστα όλοι αυτοί για τους οποίους είχαμε κακή γνώμη. Πολύ ωραίο πράγμα. Ούτε πρέπει να μετανιώνει κανείς, το λέω αυτό. Αυτή η δική μου άποψη. Δεν λέω σε κανένα τι πρέπει να κάνει. Απλά. Αλλάζεις την άποψή σου σύμφωνα με αυτό που βλέπεις. Του δίνεις την άδεια. Δεν έχεις εμπάθεια ακριβώς με τον άνθρωπο. Κάνεις κριτική σε συγκεκριμένες ενέργειες. Και να σου πω και κάτι, πράξεις. Παναγιώτη μου, όταν η κριτική, εκτός ότι είναι καλόπιστη, 100%, δεν πάμε εμείς να επιβάλλουμε κανέναν, ούτε διατάζουμε. Όταν παράδειγμα λέγαμε πέρσι, πλησίασε παραπάνω τους παίχτες, μίλησε τους, μην είσαι απόμακρος, μην είσαι ψυχρός, μπες λίγο στο πετσί, γίνε λίγο πατερούλης.
τώρα που πήγε και έγραψε, έγραψε τη βιντεάρα αυτή και τους πόρωσε και τους τρέλανε. Αλήθεια, πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το βίντεο? Παντού στο διαδίκτυο και στον τοίχο μας και παντού έχει κυκλοφορήσει αυτό. Α, είναι και στον τοίχο. Παντού και στο ΠΑΟΚ TV. Θυμάστε που σου έλεγα ότι αυτός ο οποίος ηγείται πρέπει να είναι ένα αισιόφιλο δέντρο που βρίσκουμε δροσιά από κάτω. Πολύ σωστό, φίλε. Πολύ αυτό σωστό. Το πράγμα βλέπουμε. Πολύ αυτό σωστό. Το βλέπουμε. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχω την αίσθηση ότι θα δούμε και ένα πάρα πολύ καλό Μπίσεσβαρ φέτος. Μα ήδη, χωρίς να είναι βασικός, ήδη ναι. Έχει σκύψει το κεφάλι, είναι στεγνός, είναι σημαντικά τα κιλά για τον Μπίσεσβαρ, έτσι. Αυτό μου έχει κάνει πολύ έντυπο. Αριστερά θέλεις, στο φιλικό με το Βάζελο, αριστερά. Δεξιά θέλεις, δεξί back half με τη Λάρισα, φίλε, στα 32 του. Έχει σκύψει το κεφάλι, βλέπει 18χρονους να παίζουν βασικοί μπροστά και του λέει παίξε δεξί μπακ. Ούτε δυσφόρησε, ούτε δυσανασχέτησε, ούτε έκανε μουτσούνες. Μπήκε και έκανε το καλύτερο που μπορούσε και σέρβιρε και τον γκολ. Αυτό δείχνει εκτός από επαγγελματισμό, έτσι. Δείχνει και δέσιμο με την έτσι, ομάδα. Έτσι, έτσι. Έτσι είναι Παναγιώτη. Έτσι. Ακριβώς. Επίσης να επισημάνω την άριστη εντύπωση που μου έκανε το γεγονός ότι ο Ζίφκοβιτς δεν πανηγύρισε. Δείχνει ήθος αυτό το πράγμα. Φυσικά. Λέει έφαγα 3 χρόνια ψωμάκια και παρότι μέσα του πανηγύριζε να ξέρεις. Μέσα του σου λέει. Έτσι. Ευχαριστούμε τη μεγάλη Μπενφίκα που του έδωσε και 1,8 για να έρθει στο μεγάλο ΠΑΟ και να βάλει το λιθάριο του να την αποκλείσει. Λοιπόν, να σου πω και ένα τελευταίο έτσι. Να μου πεις. Πιάνοντας αυτό που μου είπες ότι η εναλλακτική 1-2-3 ρωτάει εγγονή τον παππού. Ναι. Παππού, να σου δώσω κάποιες επιλογές. Α, ναι. Να μείνεις το υπόλοιπο της ζωής με τη γιαγιά. Β, λέει αυτό. Κατευθείαν! Βίτα ρε, βίτα! Γεια σου κονσόρτσιουμ! Γεια σου Παναγιώτη! Αυτά είναι κατευθείαν, σιγά μην καθίσει να ακούσει το βίτα! Ναι! Γεια σας! Έλα ρε Κωστή, καλό μεσημέρι! Τι γίνεται, έλα καλό μεσημέρι! Λοιπόν, μην δόξα το Θεό εδώ πέρα, τα σύννεφα ήρθαν από τον Ιώνα, όπως λέτε αυτή, τέλος πάντων. Μάλιστα. Η κακοκαιρία που έρχεται, απλά ήθελα να ξεκινήσω με άλλο και ξεκίνησα με άλλο. Μπάς περίπτωση. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου για τον φίλο αυτό του Άρη που ξεκίνησε στην εκπομπή. Μπράβο του στον άνθρωπο, αυτός φίλος. Έχει ήθος πραγματικά, γιατί υπάρχουν παντού άνθρωποι καλοί και με ήθος. Βέβαια. Παραδέχτηκε πολλά πράγματα, του βγάζω το καπέλο. Θέλω να πω το εξής όμως. Ναι. Επειδή σημερινή είναι ο Άρης και Όφε, δεν παίζουν ή παίζει ναι. Λοιπόν, ναι. Θα μου δίνετε ευκαιρία έτσι να πω για τον Άρη, τον συμπολίτη του ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, ότι πριν μερικό καιρό είχε ένα πρόβλημα με τη ΔΕΗ. Βάλανε γεννήτριες οι άνθρωποι για να έχουν φωτισμό γιατί είχαν απλήρωτη τη ΔΕΗ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Και σηκώνεται η νομαρχία από πληροφορίες που έχω πάντα, γιατί δεν είμαι δίπλα στην νομαρχία, ούτε γνωρίζω επίσημα, από ανεπίσημα χείλη μπορώ να πω. Ναι. Ξέρω ότι η νομαρχία έδωσε την πρώτη δόση του ρευματός. Ναι. Αν αυτό είχε συμβεί με τον ΠΑΟΚ, μπορείς να μου απαντήσεις τι θα είχε συμβεί. Πόλεμος. Πόσο θα το παίζανε τα ραδιόφωνα της πόλης μας, γιατί θεωρούμε και εγώ Θεσσαλονικιός κατά μία έννοια. Λοιπόν, πώς θα παίζανε τα ραδιόφωνα. Θα το σκίζανε. Τον Ιβάν θα το σκίζανε. Έτσι, όχι μόνο η πόλη, από κάτω. Να ξέρεις. Ακόμα χειρότερα. Έτσι. Καλά, αυτοί θα σε ξεκίναζαν μέσα στην τηλεόραση και. Γι' αυτό λοιπόν, Κωστή μου, μερικά πράγματα πρέπει να μπαίνουν στη θέση τους και να μην μας κάνουν, μας εξισώνουν με αυτούς, μας παρομοιάζουν σαν τον Άρη, σαν τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Ο Σαββίδης δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να μας χαρακτηρίσουν έτσι. Μα τι λες, αυτό ήθελα να πω. Ο Σαββίδης, φίλε, πήγε και πλήρωσε 11 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, ναι. Μόνο και μόνο για να μην μπει κοιλίδα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ενώ θα μπορούσε, του είχαν πει, μπες και εσύ σε μια ρύθμιση, θα πέσουμε εκεί πέρα μια-δύο κατηγορίες και θα ανεβούμε με ένα νόμο μπαμ-μπαμ γρήγορα και είπε, δίπλα στο δικό μου όνομα, καμία κοιλίδα. Μπραφ, η κυριούλα, η συμπεθέρα, η φίλη της μαμάς από την κάτω τούμπα που έρχεται τις Κυριακές για να πίνουν καφέ και να τρώνε cheesecake που ήταν στην εφορία και βγήκε φωτογραφία, πήρε το χαρτάκι 11 εκατομμύρια. Ναι. Τέλος. Ναι, ναι. Τέλος. Η αλήθεια είναι αυτή όμως. Τελείωσε. Αυτό. Θέλω να πω για τον Άρη και για αυτούς που διοικούν τον Άρη, γιατί είναι ιστορικός σύλλογος για μένα και ο Άρης. Λοιπόν, ότι καλό είναι παιδιά οι φίλαθλοι του Άρη να ξέρουν
ποιον αφήνουν να πάνε να τους εκπροσωπεί. Εγώ πάντως γιατί... την πληροφορία που είπες δεν την ξέρω, δεν το γνωρίζω, δεν ασχολούμαι εκεί με τα Άρεως, οπότε δεν, πρόσεξε, δεν μπορώ να το ξέρω. Που... Ναι, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Ανέφερα, είναι από χίλιοι σοβαρού ανθρώπου, αλλά ξέρω, ναι. με τη μόνη διαφορά ότι δεν μπορώ να τον, πώς θα σας πω. Διασταυρώσεις. Ναι, να τη διασταυρώσω. Απλά ό,τι πληρώθηκε από την Ομαρχία η πρώτη δόση και η κολλητή του Μαρινάκη και του, πώς το λένε, τον πρόεδρο του Άρη, τον... Το ξεχνάω τώρα, μωρέ. Δεν είχαν να δώσουν ένα την πρώτη δόση. Είναι κρίμα για αυτό το λαό του Άρη και γενικά για όλη την ομάδα. Έγινε, λοιπόν, Βασίλη. Φιλιά. Σας χαιρετώ να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Γεια σου, Βασίλη μου. Γεια. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Ένα, δύο, τρία. Καλώς το, ναι. Καλώς το. Με πέτυχα και μεσημέρι. Καλώς το. Με πέτυχες. Λοιπόν, από την ημέρα που βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο και η ντροπή. Τελείως. Είναι δυνατόν τελικά να βρίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να κάνουμε προτάσεις και την άλλη την ημέρα το πρωί να λέμε συγγνώμη, έκανα λάθη και να επαναλαμβάνουμε πάλι τα λάθη. Τα ίδια λάθη. Γιατί ναι, δεν είναι για, για μια φορά. Ναι. Τα ίδια και τα ίδια. Ναι. Και ας ρίξω λίγο, επειδή συνηθίζονται πρώτα να βρίζουμε αυτόν που είναι και μετά να ανακαλούμε. Αφού τον πενέψαμε τον προηγούμενο τον προπονητή πάρα πολύ για να είναι ήρεμη η ομάδα, θυμάσαι που το έλεγα εγώ παράδειγμα. Ναι, το λέγαμε. Τα καλά. Για χάρη της ομάδος βγάλτε το σκασμό, λέγαμε. Βεβαίως. Και, και στην αρχή που δεν περπατούσε η ομάδα, λέγαμε ας δούμε τι θα δείξει. Και ότι αν δείξει, εμείς θα βγούμε να σου πούμε μπράβο. Προστιμού. Έτσι, αλλά και στο τέλος που θεωρώ ότι μας άδειασε, το θεωρώ προδοσία, δεν μου το βγάζει κανένας από το μυαλό, όσο και να προσπαθούν να με πείσουν, το θεωρώ μεγάλο τρύπημα. Έτσι, ποτέ, πάλι είπαμε την αλήθεια. Έτσι. Ποτέ δεν σκέφτηκα την ώρα που γινόταν η μάχη να πω οτιδήποτε για ένα κομμάτι της ομάδος. Ναι, σωστό. Είναι ανεπίτρεπτο. Ναι, ναι, όντως, και είναι μήνυμα. Είναι μήνυμα προς όλους μας. Ναι. Την ώρα που γίνεται η μάχη. Δεν βγάζουμε άχνα. Ναι, για το καλό της ομάδας, γιατί δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα. Το λέμε, αυτό το ξέρεις, τώρα, είναι μότο της εκπομπής. Δεν γίνεται την ώρα είναι που πολεμάμε. Κανένας φίλος, ναι. Είναι κανένας φίλος από όλους εμάς που θα βλέπε Γιαννούλη, θα βλέπε τον Τσόλι και θα βλέπε και τον Μιχαηλίδη, γιατί μιλάμε για τα ταλέντα της επίθεσης μονίμως. Ναι. Και τον πιτσιρικά του... Το Μιχαηλίδη που είναι πίσω, το περνάμε ντούκου. Όχι, λάθος κάνει. Θα έπαιζε με αυτό το παλίκαρο της προπονητικής που φορούσε και το σκούφο ακόμη για να αλλάξει το γούρι. Και θα έπαιζε με αυτά τα παιδιά, τα 18χρονα και το 20χρονο, το είδαμε. Θες να σου απαντήσω ή είναι ρητορικό το ερώτημα? Να μου απαντήσεις για να λέμε και καμιά κουβέντα. Θα σου πω. Ο Ρουμάνος είχε τέτοια πίεση για να πάρει το πρωτάθλημα, ειδικά μετά την κλοπή, που δεν τους έβλεπε. Ούτε καν ωραία. Πήγαινε, φίλε. Άρα λοιπόν, με αυτούς δεν υπήρχε περίπτωση. Σου απαντώ ευθέως. Παίρνω τώρα την απάντησή σου σαν αφορμή και λέω να αφήσουμε το πρωτάθλημα πλέον στην ΤΣΣΚΑ του ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν αφήνω τίποτα. Στραφούμε... Όχι, δεν τις κάνω το χατήρι. Να στραφούμε στην Ευρώπη, φίλε. Και τα δύο. Είναι... Όχι, δεν μπορούμε. Αυτοί κάνουν νόμους και το μόνο που μένει είναι... Να παίρνει κάποιος το πρωτάθλημα και να λένε αυτοί, εκεί κάτω στο λεκανοπέδιο, αποφασίζουμε και διατάσσουμε, αυτός είναι ο θρύλος, είναι πρωταθλητής. Δεν τους κάνω το χατήρι. Δεν τους κάνω. Το πετύχαν, φυσικά το έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές, χωρίς να είναι τόσο απόλυτοι. Με άλλους, με δικαστικές οδούς. Με άλλα μέσα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Σιω πολλές φορές. Και πέρυσι, επέτρεψε μου λίγο και θα κλείσουμε αυτό. Και πέρυσι φάγαμε όλη τον παπά. Και αναρωτιόμασταν τι συμβαίνει. Δεν είχε μεγαλύτερη ξεφτύλα για μια ομάδα να την κατηγορούν ποιοι άθλοι ότι αυτή η ομάδα τα έχει κάνει τα τσιμίτσι κότσι και δεν ξέρω τι. Ακριβώς. Και όλη η ομάδα από εκεί ξεχαρμαλώθηκε, γιατί φανταστείτε όλους τους ξένους ποδοσφαιριστές σε τι κατάσταση ήταν που κυκλοφόρησε η φήμη ότι είναι βρώμικοι και όλοι είναι δικές τους ομάδες και ό,τι γινόταν ήταν μαϊμονοδουλειά. Γεια σου, λοιπόν, γεια σου Μένιο, καλό μεσημέρι. Φιλιά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Πέσαμε. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δημήτρης λέγουμε από Αθήνα. Γεια σου ρε Δημήτρη. Τι γίνεται. Έχουμε ξαναμιλήσει. Καλούσα το πρωί, αλλά έχω καιρό να σας πιάσω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Καταρχήν, ενικό. Αν εννοείς να μας πιάσεις γενικά την παρέα και το ραδιόφωνο, ναι, αλλά ενικό. Δεν χρειάζεται πληθυντικός, Δημήτρη. Μιλάμε ενικό. Για πες.
καταρχήν εδώ μιλάμε, πώς λέει και ο Σταύρος ο Κόλγας, ότι καλησπέρα από την Ηλιόλουστη και άκρως ερωτική Θεσσαλονίκη, και εδώ είναι καλησπέρα από την Ηλιόλουστη, αλλά καταθλιπτική. Καταθλιπτική, φίλε. Είναι καταθλιπτική, εντάξει, είναι. Γενικότερα, αλλά είναι. Ειδικά από προχθές που μιλάμε, έχει εδώ απερονόσπορος, δεν ξέρω τι... Ξυστή! Όλα είναι ορθογραφικό. Πήγαινε να γράψουν από την καταπληκτική πρωτεύουσα και κάπου μπερδεύτηκε το πράγμα και βγήκε καταθλιπτική. Πόσο πόνο. Ένα πι, έγινε ένα θήτα, τώρα. Να ρωτήσω κάτι, αδερφέ. Το όνομά σου θυμίσαι μου. Δημήτρης. Δημήτρη, ο κύριος Αβγενάκης που είναι υφυπουργός αθλητισμού δεν βρήκε μία αράδα σαν υπεύθυνος υπουργός να γράψει. Να πει συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη σπουδαία πρόκριση από τη Μπενφίκα που έκανε το γύρο τη Ιφιλίου είδηση. Δεν βρήκε μία αράδα, δεν είχε χρόνο. Νομίζω αν ήταν άλλη περίπτωση. Oh. Δεν και σαμπάνιες, άλλη περίπτωση. Τέλος πάντων. Και πέρα, εντάξει. Λίγο να συμφωνήσω σε αυτό που λες και εσύ για το Λουτσέσκου, ότι και εγώ το θεωρώ μεγάλη προδοσία. Ναι. Δεν μπορεί να επικαλείς μία ανανέωση δύο παιχτών επί τους... Όχι δύο, ενός, γιατί αν θυμάμαι καλά έλεγε να μείνει ο Σάχοφ ή ο Κάνιας. Ναι. Και δεν σου είχε ανανεώσει ο πρόεδρος. Ναι. Και ο Σάχοφ, συγγνώμη μου σε διακόπτω. Ο Βαρέλα, ο Μπίσεσβαρ, ναι. Και ανανεώσει όλα. Πρόσεξε, ο Βαρέλα έμεινε, ο Μπίσεσβαρ έμεινε. Ο Σάχοφ είπε, παιδιά, έχω όνειρο να πάω να παίξω στην Ιταλία. Μου επιτρέπετε, και αν δεν τα βρω εκεί να γυρίσω. Και του είπαν, ναι, έγινε. Ήθελε να παίξει τη Λέτσε. Λοιπόν. Πήγε στη Λέτσε, υποβιβάστηκε και τώρα πάει στην ΑΕΚ. Ο Κάνιας επίσης έγινε πρόταση για τον Κάνιας που τον είχε ξεχασμένο όλο τον χρόνο, αδερφέ. Τον Κάνιας τον είδαμε στους τελικούς με την ΑΕΚ. Αλλιώς πριν δεν υπήρχε ο Κάνιας. Αλλά αρκεί αυτό για να με παρατήσεις παραμονές προετοιμασίας. Όχι, εγώ. Ναι, αυτό. Ναι. 100%. Απλά να μην το μηδενίζουμε δηλαδή ότι. Επίσης θα συμφωνήσω αυτό που είπες στον προηγούμενο φίλο ότι. Είχε και τρομερή πίεση, έτσι. Τρομερή. Την προηγούμενη χρονιά εισχάσει ένα προπάθημα με τον τρόπο που το εισχάσει. Κλόπη. Με την κλόπη. Να το αναλύσουμε και πάρα πολύ. Ναι. Τα ξέρουμε. Και την επόμενη, δηλαδή, είναι πιο. Είχε. Είχε ελαφρυντικά και για την κακή παρουσία στην Ευρώπη και για το ότι δεν έβλεπε τους νέους. Είχε ελαφρυντικά. Έπρεπε 1000% να πάρει αυτό το πρωτάθλημα, φίλε. Το έκανε, άρα συγχωρούνται πολλά. Ναι. Για να μην κρατάω και τις γραμμές πάρα πολύ. Επίσης κάτι άλλο, επειδή βλέπω και στο Facebook και στο ένα και στο άλλο και στα social media αυτή τη φαγωμάρα, έφυγε ο ΑΚΜΟ που τι κάνουν εκεί στην ΠΑΕ, το κλασικό, δεν έχει ανανεώσει τώρα ακόμα, δεν έχει ανακοινώσει παίχτες, δεν έχει κάνει, δεν έχει κάνει. Παιδιά, ο στόχος ορισμένων ήταν πολύ συγκεκριμένος. Ήταν να διαλυθεί ο ΠΑΟΚ φέτος. Τζογάρανε στο ότι... θα ρισκάρουν ότι δεν θα μπούμε στην Ευρώπη. Ότι καν δεν θα περάσουμε την Μπεσίκτας. Ναι, πολλοί ήθελαν να συμβεί. Αν δεν μπαίναμε, ναι. Ο στόχος ήταν ο οικονομικός ορθολογισμός. Αυτό να μην το βγάζουμε το μυαλό μας. Και δεν μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω επειδή υπάρχει προοπτική του Champions League. Σωστό. Δηλαδή πρέπει να μην είμαστε σεμνοί και ταπεινοί. Πολύ σωστό. Θα κάνει μια υπέρβαση ενδεχομένως για ένα center forward, ένα δεξιμπακ, δεν ξέρω κι εγώ. Ναι. Αλλά ο στόχος φέτος είναι αυτός. Ναι. Και στην παρούσα φάση πέτυχε το συνδυασμό και των δύο. Δηλαδή και φύγαν βαριά συμβόλαια που δεν προσέφεραν στην ουσία και ήρθαν παίκτες, δηλαδή ο Σβάπ, θυμάμαι την ημέρα που ήρθε ο Σβάπ, καλά ελεύθερο πήραμε. Πώς σας φάνηκε ο Σβάπ, παιδιά? Πρέπει δηλαδή να είναι Χατσερίδης και Βέρμπλουμ να τον έχω πληρώσει εκατομμύρια? Μια, φίλε, γιατί ο Ζίβκοβιτς, ας πούμε, επειδή ήρθε ο Ζίβκοβιτς χωρίς να πληρώσουμε λεφτά σε ομάδα, δεν κάνει ο Ζίβκοβιτς. Έξυπνες κινήσεις, πολύ μελετημένες, αδερφέ. Αυτό είναι η μαγιά. Αν ναι. Να προσαρμόσουμε τώρα βάσει ότι είμαστε κοντά στο Champions League, καταρχήν τι να προλάβεις τώρα, την τρίτη παίζεις. Δηλαδή τι θα χρεωθείς τώρα για να φέρεις ένα παίχτη ο οποίος δεν ξέρεις πότε θα σου παίξει. Ναι. Ότι αν πας να προσαρμόσεις δηλαδή το στόχο προς τα πάνω, οικονομικά, όχι, εννοείται ότι θέλω να μπούμε στους ομίλους, έτσι, και μακάρι φυσικά, να το πετύχουμε φυσικά. Και πρέπει να κρατήσουμε και χαμηλά την μπάλα, ναι, αλλά ναι. Για να το πετύχουμε, γιατί οπότε είσαι σεμνός θα πετυχαίνεις. Σωστά, έτσι. Από εκεί και πέρα, όταν πας να το αναπροσαρμόσεις, κινδυνεύεις να γυρίσεις στο σημείο που ήσουν πριν. Δηλαδή, έχουμε πετύχει κάτι, το FFP νομίζω έχει καλυφθεί, δηλαδή, ναι, ναι. Τουλάχιστον πολύ κοντά
Ναι, 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 ναι. Γίνανε με σπουδαία βήματα. Και με τις προκρίσεις και με τις πωλήσεις και με λύσεις συμβολέων. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό θα γίνει μια υπέρβαση. Θα γίνει μια μεταγραφή η οποία είναι ανάγκη. Πιθανόν μετά να καλυφθούν και τα κενά ένα χαφ και δεξί μπακ και πάμε έτσι. Έτσι. Έγινε Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά. Δύο γραμμές ακόμα και τέλος, ναι. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Έλα, Κωστά. Καλώς τον. Έλα. Έλα, κάνα 20 λεπτό στη γραμμή. Έλα, αδερφέ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τι να κάνω. Δεν πειράζει. Έλα, πειράζει. Έλα, Χριστάρα μου, έλα. Έχω ακόμα ένα σήμερα. Ναι, από την περασμένη εβδομάδα που σου είχα πει για το Θωμαίδη που άκουσα από δίπλα ότι. Για τη μεταβίβαση των μετοχών και αυτά. Α, μάλιστα, για την Ξάνθη, για την ΕΕΑ και τον Μπιλ Πάπας. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Κωστή, θυμάσαι που πήγαινα και σου λέγα ότι ο εχθρός μας δεν είναι με τα καλά του και τα στραβά του ο προπονητής μας τότε που έκανε και λίγα παράξενα τότε με τον Ολυμπιακό στο κύπελο και εδώ φυσικά. Και εκεί. Εχθρός μας είναι για όλη αυτή την αναστάτωση μας φέραν οι Αυγενάκηδες, οι Μαρούπες. Όλοι αυτοί οι Μητσοτάκηδες, όλο το σύστημα αυτό, οι Καραπαπάδες, ο συγχωρεμένος, ναι, που έφυγε 85 χρονών, ναι, πόσο είναι, όλοι αυτοί που πήγαν και μας ταράζανε όλο κάθε αυτό. Μέρα. Που μας ταράζανε και μας στέλνουν πάνω εξωτικά. Να μας στείλουν δηλαδή, χτύπα ξύλο να μην πάει κανείς εκεί πέρα, Παπα-Νικολάου, μας ταράζουν κάθε μέρα. Και σου έλεγα ότι ας κάνουμε υπομονή, ας ζούμε τον άνθρωπο με μια δική του ομάδα, με μια δική του προετοιμασία. Και όπως βλέπουμε, Κωστή, όλη μας η ομάδα δικαιώνεται και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Βέβαια, ακόμη δεν ήπιαμε το νερό, όπως είπε και ο Μάκης χθες. Ακόμη δεν το ήπιαμε το νεράκι. Σωστό, έτσι. Έχουμε δύο χοντρά βήματα ακόμη. Πολύ δύσκολα μάτς. Πολύ δύσκολα παιχνίδια. Δύο χοντρά βήματα, ναι, δεν τελείωσε τίποτα. Αλλά αυτές οι δύο προκρίσεις, η νίκη στο ΚΑΣ που τους γύρισε πίσω όλες αυτές τις αχλαμάτες, όλες αυτές τις αηδίες. Σφαλιάρες. Όλα την περασμένη εβδομάδα αυτό που σου είπα για το μεταβίβαση και βγαίνουν τώρα, υπάρχουν ακόμη, υπάρχει θράσος ρε Κωστή, γιατί για θράσος πρόκειται. Αυτός που βγήκε την περασμένη εβδομάδα σε έκανε, που έκανε την παρέβαση, ούτε το όνομά του δεν θέλω. Βγήκε καπάκι στο εκεί που είναι στο πιο άγριο, δεν το άκουσα, το άκουσα μετά. Ναι, και το λέει, εσύ δεν είπες ότι αν μεταβιβαστεί η ομάδα και αυτά θα παραδεχτώ, θα ζητήσω συγγνώμη. Εμάς όταν είχε βγει το πρωί δεν είχε βγει ακόμα αυτό, θα το ρωτούσα, ναι, και σωστά, εγώ, έτσι, μετά, έγινε, ναι, ναι. Το μεσημέρι βγήκε. Και εντελώς κοινικά και... Και ναι, 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 ναι. Τρελαίνεσαι. Να σε στείλουν... Τρελαίνεσαι, φίλε, στο ρωσοκομείο. Δηλαδή, σε στέλνουν στο τρελοκομείο, σε τρελαίνουν. Αυτό θέλανε. Ή ο προηγούμενος λέει επιρροή. Αυτά επιρροή έχουμε όλοι μας. Εγώ σε σένα, Κωστή, εσύ στον άλλον, στον παράδειγμα. Χαιρέτα μας τον Πλάτανο. Δεν είναι, λέει, ιδιοκτησία, ξέρω εγώ τι είναι, πολυδιοκτησία, είναι επιρροή. Αλλά. Επιρροή, εντάξει, να λέγαμε, εγώ σε σένα, στον άλλον. Αλλά, τη Παρασκευή στον Γάλα. Δηλαδή, μας έχουν στείλει, Κωστή, η ομάδα είναι, παραμιλάει όλη η Ευρώπη για τα κατορθώματα, και όχι τώρα. Με την Μπάγκερ που μας χτυπήσαν το 83-10 πέναλτι. Ξανά, ακόμα βαράνε στο Φορτούλα. Με την Άρσεναλ, με την Μπαρσελόνα το 70 που είμαστε παιδάκια 7-8 χρονών. Με τον Άγιαξ του Κρόιφ αυτά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ κάνει μεγάλα πράγματα σε Ελλάδα και Ευρώπη και βρίσκονται κάποιοι ανεκδιήγητοι πάντα να έχουν να πούνε... Πόνος. Ξέρεις, σημαίνει πόνος. Κάτι αστείο. Και κάτι τελευταίο, Κωστή, ναι. Αυτό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ενώ όλα τα ραδιόφωνα, διευθυντές, ας πούμε, Πετρουλάκης, ο Μπούζος, τα έκαναν πρώτο θέμα αυτό το πράγμα για τη μεταβίβαση το τέτοιο. Ο διευθυντής εδώ του σταθμού σας, ο κύριος Αγόρας, έλεγε τις πεταλουδίτσες, για την αναπαραγωγή της πεταλούδας. Ό,τι θέλεις, θα τα πεις στον Γιώργο. Δεν θέλω, να σου πω κάτι, ο Γιώργος βγάζει γραμμές. Χαζογελάει, ο Γιώργος, άκουσε με λίγο, επειδή και άλλη φορά είχαμε αυτή την κουβέντα. Τι μου λες, θα βγεις να τα πεις στον Ζαγόρα. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Δεν βγάζω άκρη μαζί. Μα όχι, φίλε, δεν είναι. Μα δεν είναι, δεν μπορώ να είμαι εγώ το κοιτίο παραπάνω. Όχι, δεν με φέρνει σε καθόλου δύσκολη θέση. Θες να πεις κάτι στον Ζαγόρα, θα το πεις στον Ζαγόρα. Το να το πεις στο εμένα για να το ακούσει ο Ζαγόρας δεν είναι ωραίο. Κατάλαβες. Βρε αγόρι μου, πάρε στον Ζαγόρα να τα πεις. Τι μου το. Εμένα τι. Όχι, βγάζει και γραμμές ο Γιώργος. Δύο ώρες δηλαδή. Πάρε τον Γιώργο να τα πεις. Μου τα λες εμένα. Το ξέρω, Κωστή. Λες να μην το ξέρεις, τι βγάζει και ωραία, άρα θα πεις εκεί, δεν είναι ωραίο τώρα αυτό. Τι περιμένεις από εμένα. Είναι τόσο χοντρά πολέμιο στον ΠΑΟΚ και τόσο να τα πεις. Δεν με ακούς. Δεν με ακούς. Πάμε. Ναι. Πάμε, ναι, γεια σας. Ναι. Έλα. Έπεσε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Στον φίλο τον Δαμιανό να πω το εξής. Είμαι μεγάλος φαν
Ρασβάν και διαφωνώ, λέει, με τον οροπροδότη. Δεν του έκανα αυτά που ήθελε και έφυγε. Άκουσε, φίλε. Να σου πω, δεν έχω κανένα λόγο. Θα το διαβάσω το μήνυμα. Άμα θες, λέει, μην το διαβάζεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Για, δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Εδώ στην εκπομπή ακούγονται, διαβάζονται όλα. Απλά όταν θέλετε να κάνετε παράπονα για κάποιο συγκεκριμένο, το να είμαστε τον μπιλιάρδο, ο τείχος, ας πούμε, των δακρύων ή το κοιτίο παραπώνων, δεν είναι ωραίο, γιατί αυτός για τον οποίο μιλάτε δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Γιατί εγώ πρέπει να σε αφήσω και χαλάει και εκπομπή. Θα πάρει και ο άλλος, θα πει. Ο ένας θα πει για τον Χρύσανθο, ο άλλος θα πει για τον Ζαγόρο, ο άλλος θα πει για τον Τρέγια, ο άλλος θα πει για τον Τρούλινγκ και θα πάει έτσι το πράγμα. Λοιπόν, έχετε κάθε δικαίωμα να μην είστε ευχαριστημένοι, να μην σας αρέσει κάτι που λέγεται στο σταθμό. Βεβαίως. Αλλά το πιο ωραίο και το πιο έντιμο είναι να πάρεις εκεί να πεις: Γιώργο, σε αυτό το θέμα διαφωνώ. Όπως παίρνετε εμένα και συζητάμε και λέμε τα αυτά που θέλουμε να πούμε, έτσι. Χαίρετε. Καλό σου μεσημέρι. Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα. Είμαστε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθύντη της Φόρτσα, έτοιμοι για το καθημερινό μας σχόλιο. Τι γίνεται Κώστα? Μεγάλη πρόκληση, έτσι. Καλά, σαφώς, ναι. Τα είπαμε και χθες με τον Γιώργο Ζαγόρα. Πολύ μεγάλη πρόκληση, πολύ μεγάλη βραδιά. Είναι από αυτές τις επιτυχίες που προσθέτουν κιλά στη φανέλα του ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία έλειψαν τα προηγούμενα χρόνια, και η αλήθεια είναι ότι τα χρειάζεται η ομάδα για να ανέλθει και πάλι σε φυσιολογικές θέσεις σε ό,τι αφορά την κατάταξή της στο ράγκινγκ της UEFA, και παράλληλα να βοηθηθεί μελλοντικά η χώρα, το ποδόσφαιρο, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερους και εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι. Γιατί ο στόχος είναι να έχουμε δύο ομάδες στο Champions League και μακροπρόθεσμα να ανέβουμε κατηγορία και να επιστρέψουν οι ομάδες μας στο Europa League βάσει των δεδομένων που υπάρχουν πλέον, που έχουν διαμορφωθεί μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Μένοντας στον ΠΑΟΚ, πέτυχε το απόλυτο, έκανε το τέλειο παιχνίδι για να φτάσει στην πρόκριση, την οποία πήρε καθαρά και ξάστερα, πετώντας το καναβάτσο την πολυδιαφημισμένη Μπενφίκα, που σαφώς και είχε στόχο, όπως έχω ξαναπεί, όχι μόνο τους ομίλους. Στόχος στην Μπενφίκα δεν είναι η όμιλη. Στόχος στην Μπενφίκα είναι να φτάσει... Να προχωρήσει κιόλας. Βέβαια ότι δεν είναι η όμιλη, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι. Στο 8 και... Εκεί. Ναι. 100%. Δηλαδή θα δεις την πορεία ότι στόχος στην Μπενφίκα θα είναι η κατάκτηση του Europa League. Αναγκαστικά πλέον. Ναι. Αυτός θα είναι ο στόχος στην Μπενφίκα. Στη δεύτερη την τάξη διοργάνωση της UEFA. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει κάτι μοναδικό, κάτι που όμως δεν του δίνει, δεν του διασφαλίζει την επίτευξη του μεγάλου στόχου, του ανεκπλήρωτου στόχου, που είναι η συμμετοχή του για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ομίλους Champions League. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί με συγκέντρωση. Όλος ο οργανισμός, και όταν λέω όλος ο οργανισμός εννοώ και οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος, ναι, και φυσικά η ομάδα, η διοίκηση κτλ. Mm-hmm. Διότι δεν πέτυχε τίποτε. Έκανε μια δεύτερη αποσπασματική επιτυχία τεράστια μετά τον αποκλεισμό της Μπενφίκα, ή μετά τον, μάλλον την πρόκληση επί της Μπεσίκτας, ήρθε η πρόκληση επί της Μπενφίκα. Ναι. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει το 66% του στόχου. Μένει άλλο 33%, το οποίο μοιράζεται σε δύο παιχνίδια. Άρα θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας εκεί για να μπορέσουμε να καταφέρει η ομάδα να φτάσει σε 15 μέρες να πανηγυρίζει για πρώτη φορά στην ιστορία της τη συμμετοχή της στους ομίλους του Champions League. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο ή εύκολο ή τίποτε δεν τελείωσε. Τον ίδιο στόχο έχει και η Κράσοντα. Κράσοντα δεν έχει στόχο να κάνει πλάκα με τον ΠΑΟΚ κατά περάσει η ώρα της. Και αυτή δεν έχει περάσει ποτέ. Θέλει το έχει την ίδια κάψα. Καλά, είναι μια ομάδα 20 ετών η Κράσοντα. Τώρα δεν είναι... Ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα διαφορετικό μέγεθος και στην Ευρώπη φυσικά. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ο ΠΑΟΚ να μείνει συγκεντρωμένος στο στόχο του και να δείξει το καλό του πρόσωπο και την Τρίτη στη Ρωσία. Και μετά να έλθουν στην Τούμπα οι Ρώσοι για τον επαναληπτικό.
είναι κατάσταση πάρα πολύ ρευστή, δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Η Κράσνοντα μπορεί να μην είναι Μπενφίκα, μπορεί να μην είναι Μπεσίκτας, είναι όμως μια ρώσικη ομάδα, αθλητική ομάδα, ναι, η οποία θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Όποιος θεωρεί ότι τελειώσαμε, κάνει τεράστιο λάθος. Απλά ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερες πιθανότητες από ό,τι είχε τις προηγούμενες φορές που αγωνίστηκε σε Playoff Champions League. Γιατί δεν έχει μπροστά του μεγαθύριο. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχει μπροστά του ούτε Σάλκη, ούτε Μπενφίκα, ούτε Άγιαξ. Ναι. Έχει μπροστά του μια ομάδα σαφώς πιο μια ομάδα σαφώς υποδεέστερη των μεγαθυρίων που ο συνήθως αντιμετώπιζε. Ναι. Άρα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία. Η τύχη που έφερε δύο φορές να παίξει στην Τούμπα και να προκληθεί και τώρα παίζει σε ένα διπλό παιχνίδι σε play-off με VAR, με απόλυτη συγκέντρωση στο στόχο. Η ομάδα που είδαμε στα δύο παιχνίδια με την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα μπορεί να πετύχει πολλά. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνουμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση πολύ μεγάλη και σοβαρή και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, υποδέχεται τον Ατρόμητο και αυτό που θέλει τι είναι να διπλασιάσει τις νίκες του. Ο ΠΑΟΚ κτίζει ψυχολογία παράλληλα. Έχει δώσει 4 παιχνίδια, συμπεριλαμβάνω και το φιλικό με τον Παναθηναϊκό και έχει 4 νίκες. Κτίζει ψυχολογία, νικητή συνεχώς. Είναι πολύ σημαντικό και μεγάλη θα παίξει υπόθεση, καθοριστικό ρόλο στην διάρκεια της φετινής περίοδου ο τρόπος που εξελίσσεται. Ναι. Mm-hmm. Μεγάλη υπόθεση. Άρα πρώτα Ατρόμητος, αύριο 7 η ώρα. Άλλη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, ναι. Θεωρώ με αλλαγές, Κωστά, αφού είχαμε το μάτς Τρίτης και την Τρίτη έχει πάλι Κράσνονταρ. Σίγουρα αλλαγές. Θα δούμε νέα πρόσωπα. Σίγουρα. Ναι. Θα δούμε άλλον παίκτη στην κορυφή της επίθεσης, διότι ο Ακπομ θα αποσιάσει. Ναι. Γενικά, θα συζητήσουμε περισσότερο για το παιχνίδι αυτό αύριο, διότι χρειάζεται μια ανάσα τώρα και η τεχνική ηγεσία και οι παίκτες να συγκεντρώσουν την προσοχή τους εκεί και τη Δευτέρα να αναχωρήσουν πρώτο θεός για την Ρωσία, εν ώψη του αγώνα που δίνει το βράδυ της Τρίτης στο υπερσύγχρονο γήπεδο της Κράσνονταρ ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Παράλληλα έχουμε εξελίξεις από τη στιγμή που παραχωρείται ο ΑΚΠΟΜ στην Μίδλεσβρο. Μέχρι αύριο το αργότερο θα έχουμε το θα υπάρξει διαδικασία ανακοίνωσης του ονόματος που θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ για να καλύψει την αποχώρηση του ΑΚΠΟΜ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ στοχεύει αρκετά ψηλά. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις center for, η μία αφορά αγορά, η δεύτερη αφορά δανεισμό από μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα με οψιόν αγοράς, υποχρεωτική οψιόν αγοράς για τον ΠΑΟΚ. Για να μην ρωτάει ο κόσμος, δεν υπάρχει κανένα απόλυτο θέμα Τσόλακ, δεν ξέρω πώς διαραίουν με σιγουριά τέτοιοι, όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Θα σε ρωτούσα τώρα γιατί βλέπεις, ακούς και εσύ βλέπεις τι γίνεται. Είναι βλέπω ένα... και απορώ γιατί άλλο είναι, ξέρεις, είναι άλλη φράση ενδιαφέροντα του ΠΑΟΚ, άλλη φράση προτάθηκε στον ΠΑΟΚ, άλλη φράση είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ που μπορεί να είναι 20 σεντερφόρ και άλλο απέκτησε ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ δεν απέκτησε κανέναν Τσόλακ. Ναι. Ούτε και ασχολείται με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δημιουργείται αυτή. Πραγματικά είναι λίγο έξω από το δικό μου σκεπτικό. Το να δίνουμε κάτι τελεσίδικο στον κόσμο ενώ δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Ναι. Όπως και στην περίπτωση, όπως και στην περίπτωση λέω του ΣΒΑΠ και στην περίπτωση του Ζίβκοβιτς που κανένας ή του Νινούα δεν υπήρχε πριν, είχε διασφαλιστεί αυτή η σιωπή που είναι και δείγμα μεγάλης και σοβαρής ομάδας, Κώστα. Κανένας δεν είχε νωρίτερα, όπως άλλες χρονιές που σερνόταν κάποια ονόματα ή κάποιοι που αραδιάζαν καμιά πενινταριά και μέσα θα πέσει. Δεν γίνεται. Έτσι. Τα ονόματα μπορεί να ήταν γνωστά εκεί που πρέπει να είναι. Άλλο όμως δημοσιοποιούμε ονόματα και άλλο. Βέβαια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Λοιπόν. Μάλιστα. Άρα, ας κάνει υπομονή ο κόσμος. Ναι. Άρα μας δίνει σύνδεση. Ένα 24ωρο, ένα 24ωρο maximum, λέω. Ναι. Ένα 24ωρο maximum. Παράλληλα γίνονται ενέργειες και για το δεξιμπάκ που θέλει ο ΠΑΟΚ να προσθέσει στο ρόστερ του. Ναι. Όπως αποκάλυψε το ΠΑΟΚ το μεσημέρι, ξεκίνησαν οι επαφές του Ρέμπε με τον Γιαννούλη και τον εκπρόσωπό του και θέμα, με εντολή μάλιστα Σαββίδη, έκανε δεκτό το αίτημα
του Φερέιρα με θέμα την επέκταση του συμβολαίου του Γιαννούλη, την διόρθωση των αποδοχών του, έτσι ώστε να μείνει στον ΠΑΟΚ τουλάχιστον για ένα χρόνο και του χρόνου, εφόσον παίξει και στην Ευρώπη, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τον ίδιο να αποκτήσει υπεραξία, αλλά και για τον ΠΑΟΚ να αποκτήσει επέκταση του υπεραξία, να μπορέσει να φύγει και να επιλέξει μια ομάδα μεγαλύτερων ελληνικούς από αυτές που μέχρι τώρα έχουν ενδιαφερθεί για την απόκτησή του. Και έχουμε και την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον νεαρό τον Τζόλι για ένα συμβόλαιο 4 ετών που τον δίνει με τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει πλούσια δραστηριότητα, όπως κανείς μπορεί να αντιληφθεί. Δεν είναι, ο ΠΑΟΚ ασχολείται με πάρα πολλά μέτωπα και όπως έχω πει και το λέω συχνά, το ρόστερ που θα έχουμε στις 5 Οκτωβρίου σαν ΠΑΟΚ δεν θα έχει καμία σχέση με το ρόστερ που τελείωσε την περσινή χρονιά, το περσινό πρωτάθλημα με τα play-off. Κάθε φορά όλα γίνονται μεθοδικά. Λέω ότι όλα γίνονται σωστά, λέω ότι όλα γίνονται μεθοδικά. Πόσο επιτυχημένα θα το κρίνουμε στην πορεία. Σχέδιο, υπάρχει σχέδιο και ακολουθείτε. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Υπάρχει ένα σχέδιο, μπράβο, ναι. Αυτό λάθος θα το δούμε στην πορεία αυτό. Ναι. Δεν πάει ο ΠΑΟΚ στα τυφλά. Δεν πάει φέρτε όποιος περάσει από την Τούμπα να μπει μέσα. Ναι. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Μάλιστα. Οπότε είμαστε εν αναμονή. Ξαναλέω, γιατί αυτό ο κόσμος, ξέρεις, προσπαθεί στα λόγια σου να δει, να βγάλει και την είδηση, να βγάλει αυτό που θέλει ίσως να ακούσει. Έτσι. Λοιπόν, ξέρει ότι ό,τι μας λες είναι μελετημένο και ζυγισμένο. Αυτό λοιπόν. Μετά από μια ώρα, μετά από μια μέρα. Ακριβώς, γι' αυτό. Λοιπόν, άρα εντός των επόμενων ωρών, σήμερα το αργότερο αύριο, επιλέγει μεταξύ δύο επιθετικών. Ο ένας είναι με δανεισμό από Ευρωπαϊκό Σύλλογο, ο άλλος από μεγάλο Ευρωπαϊκό Σύλλογο και ο άλλος είναι αγορά. Αγορά. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις και με τους δύο. Τώρα, θα είναι θέμα, ξέρεις, και λίγο τύχη συγκυριών, συνθηκών που θα διαμορφωθούν, θα το δούμε. Μάλιστα, μάλιστα. Και δεν υπάρχει Τσόλακ. Αυτά. Όχι. Τέλεια. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι για σήμερα. Έχουμε το συμβόλαιο του Τζόλι, την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Τζόλι και φυσικά την έναρξη των συζητήσεων που είναι πολύ σημαντικό με τον Γιαννούλη. Διότι μέχρι τώρα υπήρχε άλλη διάθεση για τον Γιαννούλη, έτσι. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αντίον του και με 6 εκατομμύρια πιθανότητα θα τον παραχωρούσε. Ναι. Πρόκληση όμως από την Μπενφίκα. Θα φέρει το ταμείο της ΠΑΕ 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αλλάζει τον προγραμματισμό, το σκεπτικό, τις τάσεις. Υπήρξε επιθυμία του Φερέιρα που εκφράστηκε στον Ιβάν Σαββίδη από το αποκάλυψε τη Φόρτσα Πλάς στο χθεσινό της ηλεκτρονικό φύλλο να μείνει ο παίκτης για ένα χρόνο. Εφόσον και ο παίκτης είναι θετικός στο να παραμείνει, διαπιστώνοντας ότι θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο την αξία του, ξεκίνησαν οι διαδικασίες επέκτασης του συμβολέου του με βελτίωση των απολαβών του. Είναι από τους αδικημένους στην ουσία. Μπορούμε να βάλουμε τη λέξη αυτή, είναι από τους αδικημένους. Βεβαίως. Μάλιστα. Μεγάλη υπόθεση. Μία πρόκληση πώς αλλάζει όλα τα δεδομένα. Προφανώς και ίσως κάποια ομάδα από το εξωτερικό, Κώστα, να υπολόγιζε σε αποκλεισμό, μήπως και αυτό παίξει και ρόλο μετά στις διαπραγματεύσεις. Μα άπαιζε ρόλο, Κώστα. Γιατί ο ΠΑΟΚ στα 6 εκατομμύρια θα ενέβηβε. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι. Τώρα γεια σας. Δεν υπάρχει αυτό. Τώρα τι, εφόσον ο παίκτης θελήσει, θα παραμείνει. Αν υπάρχει ομάδα που θα δώσει τον ΠΑΟΚ τα 10 εκατομμύρια της Κύπρας, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν είναι πάνω από τη δυνάμεις. Ναι. Και να είναι και μεγάλη ομάδα, γιατί όπως και είπες, τώρα διάφορες ομάδες που είχαν ακουστεί, δεν είναι του διαμετρήματος που θα μπορούσε να πεις ότι αμάν με ζητάει αυτός ο κολοσσός να πάω να παίξω μπάλα. Κοίταξε να ρίξει. Όπως ο Τσιμίκας πήγε εκεί που πήγε. Βέβαια. Εγώ δεν λέω ότι ο Γιαννούλης είναι καλύτερος από τον Τσιμίκα. Δεν το εξετάζω αυτό. Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Το Τσιμίκα σαν στον Ολυμπιακό δεν μου λέει τίποτα. Μιλάμε για δύο ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ο Τσιμίκας, αναπληρωματικός του Γιαννούλη στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, πήγε στη Λίβερπουλ. Γιατί? Γιατί έπαιξε το παιδί. Βιτρίνα. Πώς να το κάνουμε τώρα. Η βιτρίνα. Έπαιξε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Γιαννούλης που έπαιζε πέρσι. Πού έπαιζε? Στα Περιστέρι. Στην Ξάνθη, στον Όφη, στην Κρήτη. Πώς θα γίνει δηλαδή, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Μα γι' αυτό προχθές ήταν. Ένας είναι με 20 και άλλος είναι με 6. Γιατί ο Γιαννούλης με αυτά που έκανε φέτος, αν δείξει τα ίδια πράγματα και που έκανε πέρσι στην Ευρώπη, θα πάει στα 20. Βέβαια θα πάει. Μα είναι λογικό, δεν το καταλάβουμε. Βέβαια.
Μάλιστα. Μα δεν μπορούσε. Αυτά που έδειξε προχθές με την Μπενφίκα που κάνει ένα φανταστικό μάτς. Πώς να το. Εκεί είναι και η βιτρίνα. Εκεί ξέρεις, σε βλέπουν όλα τα μάτια. Πόσα τέτοια αριστερά μπακ υπάρχουν στην Ευρώπη. Δεν είμαστε υπερβολικοί, αλλά έχει κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Μάλιστα. Ωραία. Χαιρόμαστε που μένει. Εμείς αυτό μας ενδιαφέρει και από εκεί και πέρα οψόμεθα. Οψόμεθα. Εντάξει Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Αυτά για σήμερα. Και θα τα πούμε καλά αύριο. Πρώτα Θεός, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Φεύγω, έφαγα και δύο λεπτά από τον Γιώργο. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί στις 8. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό λίμπερο. Έρχεται Γιώργος Αγόρας το επόμενο δίωρο. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Bye!